Ορίζω και εγώ από την πλευρά μου την ημερίδα για το μέλλον του πρώην αεροδρομίου του Εθνικού. Βρισκόμαστε στη πιο κρίσιμη καμπή των εξελίξεων και η τοπική αυτοδιοίκηση, εκφράζοντας την κοινωνία, πρέπει να δείξει οριμότητα με συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις. Το Μητροπολιτικό Πάρκο με ήπιες κρίσεις ήταν στόχος μας από πολλά χρόνια, κοινός αγώνας όλων των Δήμων και της τοπικής αυτοδιοίκησης και η λειτουργία του αεροδρομίου του Ελληνικού, του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, παραμένει στο στόχο προκειμένου να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής στο κατοίκον. Αγωνιζόμαστε, όπως είπα, χρόνια γι' αυτό. Είναι όνειρο που μπορεί να υλοποιηθεί για μας και τα παιδιά μας. Συνεχίζουμε καθημερινά τον αγώνα αυτό. Από την αρχή μαζί με τους συναδέλφους δημάρχους Ελληνικού Αντιτούπολης και Γλυφάδας, με τους οποίους συγκροτήσαμε την κοινή δράση, είμαστε σταθερά σε μια επιλογή. Η δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου Υψηλού Πρασίνου στο χώρο του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού με ανάπτυξη ήπιας μορφής. Γι' αυτό έγκαιρα οι Δήμοι της Δήμης είχαμε αναθέσει τη σχετική μελέτη για Μητροπολιτικό Πάρκο στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Εργαστήριο Πολυτεχνικού Σχεδιασμού του καθηγητή του Νίκου Μπελαζίτα, προκειμένου να συμβάλλουμε στο διάλογο με συγκεκριμένη πρόταση την οποία παρουσιάσαμε στον τύπο με δημόσιες συναντήσεις και στο τεχνικό επιμελητήριο, καθώς και στον ελληνικό ΝΑΠΑΕΣ. Επίσης, με παρέμβαση στη Βουλή προτείναμε και πετύχαμε να ενταχθεί στο νόμο για το ελληνικό η χωροθέτηση και χρήση γης δύο σημαντικών έργων κοινωνικής υποδομής που υπάρχει μεγάλη ανάγκη για τους 250.000 κατοίκους των τριών Δήμων. Το διαδημοτικό κινητήριο και ο σταθμός μεταφόρτωσης και κέντρο διαλογής ανακύκλωσης απορριμμάτων Smart Drive, έργο με τα οποία είχε συμφωνήσει και η Ελληνικό ΝΑΠΑΕΣ. Συνεπώς έχουμε πρόταση για βιώσιμη ανάπτυξη και Μητροπολιτικό Πάρκο με ήπιες κρίσεις και ασφαλώς με θέσεις εργασίας. Τη μελέτη αυτή υποστηρίζουμε και μπορεί να συμπληρωθεί με ό,τι άλλο προκύψει από το διάλογο. Πρόκειται για ένα σχέδιο που η εφαρμογή του είναι οικονομικά εφικτή και αναγκαία. Η δημιουργία λοιπόν Μητροπολιτικού Πάρκου Υψηλού Πρασίνου στον χώρο του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού είναι αναγκαία, γιατί έτσι αξιοποιείται η τελευταία ευκαιρία που έχει το εγκαλοπαίδιο για να αποκτήσει ένα αξιόλογο πνεύμονα πρασίνου οικογενειακής άφησης αλλά και αναψυχής. Αυτή η ευκαιρία δεν πρέπει να χαθεί, όπως χάθηκαν τόσες άλλες για την Αττική. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Και όσες διαφορετικές έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς, κατέρευσαν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τις έβγαλαν αξιόπιστες ή την πραγματικότητα, είτε η μαζική καταγραφή από τις τοπικές κοινωνίες. Αυτό πρέπει να γίνει μάθημα σε όσους χειρίζονται αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Είναι ζήτημα που αφορά στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, όχι μόνο των τριών μεγάλων πόλεων που περιβάλλουν το πρώην αεροδρόμιο, αλλά για όλα όλη την Αττική. Δεν μπορεί να αγνοηθεί η κοινωνία. Θα πρέπει τώρα όλοι βλέπουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μέσα από μια τεράστια επιχείρηση επικοινωνίας και επηρεασμού φιλμάκια εικονικής πραγματικότητας τύπου Ντουμπάι και Las Vegas, Σιγκαπούρης και άλλων περιοχών του κόσμου. Χωρίς η κοινωνία να γνωρίζει τι ακριβώς θα γίνει. Προβάλλουν 10 ή 15 ή 50 χιλιάδες θέσεις εργασίας. Δηλαδή για 10 ή 50 δηληστήρια
να εκμεταλλεύονται την ανάγκη των δημοτών, των πολιτών όλων των Ελλήνων για επιβίωση. Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι Δήμαρχοι είμαστε οι πρώτοι που βιώνουμε καθημερινά την αγωνία του κόσμου για μια δουλειά. Και είναι γνωστές οι πρωτοβουλίες των Δήμων να απαλύνουν την δραματική κατάσταση που βιώνει χιλιάδες πολίτες με την ανεργία. Το τέρας της ανεργίας εξαφανίζει τη νέα γενιά. Συνεπώς είμαστε ξεκάθαροι υπέρ της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Δεν μπορεί όμως να μιλάμε για χιλιάδες θέσεις εργασίας και να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Εμείς εννοούμε θέσεις εργασίας με αξιοπρεπείς μισθούς και συνθήκες ευρωπαϊκής χώρας. Όταν ξεκινήσαμε τη διαδικασία λέγαμε για αναμενόμενα έσοδα 5 δις ευρώ από την παρακόλληση του πρώην αεροδρομίου. Αυτή η αξία συνεχώς μειωνόταν για να φτάσουμε κατά πληροφορίες ότι η αξία έχει φτάσει λιγότερη από 500 εκατομμύρια ευρώ. Για το μεγαλύτερο, φίλες και φίλοι, ακίνητο της Ευρώπης. Είναι δυνατόν να συνεχίσουμε έτσι και με μοναδική πρόταση της Λάμπρα Development. Είναι απαραίτητο, φίλες και φίλοι, φίλες και δημότες, πολίτες της Ελλάδας, οποιαδήποτε συμφωνία ή σύμβαση γίνει να εγκριθεί αν προχωρήσει από τη Βουλή των Ελλήνων. Κλείνοντας, θέλω να δηλώσω ότι θα μας βρουν μπροστά τους αν συνεχίσουν αυτή τη διαδικασία ξεπουλήματος. Το ελληνικό πρέπει να είναι αναπτυξιακή διαδικασία και όχι ευκαιρία για γρήγορα κέρδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς συμφωνώ απολύτως με αυτά που είπε ο φίλος ο Θάνος Ορφανός. Και εδώ θέλω να συγχαρώ και τον Χρήστο τον Κορτσίδη και τον Θάνο αλλά και τους προηγούμενους δημάρχους που επί 10 χρόνια η κοινή δράση έχει σταθερή και μόνιμη θέση. Γι' αυτό δεν είναι τόσο απλό να συμβαίνει σε τρεις δήμους και μέσα σε διάστημα αυτών των χρόνων. Έχουν αλλάξει πρόσωπα και όμως η στάση είναι καθαρή. Και εδώ πρέπει να γίνει κατανοητό το εξής. Υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι οι Δήμοι δεν θέλουν να γίνει τίποτα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα. Εμείς έχουμε μια μελέτη του Νίκου του Μπελαβίρα του Πολυτεχνείου που είναι εδώ και λέμε αυτή την πρόταση έχουμε. Ας έρθουν αυτοί με τις προτάσεις τους να δούμε ποια είναι η καλύτερη. Γιατί όλα είναι στη σφαίρα μιας εξωπραγματικής πραγματικότητας εικονικής που δίθεν θα γίνει κάτι. Και θέλω να ρωτήσω από αυτό το βήμα. Για πέστε μου, έχει ανάγκη περιοχή καταστήματα. Η Γλυφάδα είναι το μεγαλύτερο όπεν εμπορικό κέντρο της Ευρώπης. 3.500 καταστήματα. Δηλαδή θα έρθουμε να κάνουμε συγκεντρωμένη κατάσταση, μια γρήγορη αρπακτή με συνθήκες εργασιακές μεσαιωνικές για να ερημώσουν οι πόλεις του Νότου και να μην κυκλοφορεί άνθρωπος πουθενά. Και ποιες θέσεις εργασίας, αυτές που δεν καταστρέψουν. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία θέση, καμία μελέτη, κανένας νοήμων άνθρωπος που να μπορεί να σκεφτεί ότι χρειάζεται η περιοχή μόνο. Μόνο αυτό δεν χρειάζεται. Από εκεί και πέρα. Δεν
ειδική τιμή για την αυτοδιοίκηση, γιατί πολλές φορές βαλόμεθα και όλα τα στραβά τους μούρια τα κάνει λύση. Όλα τα κακά τα κάνει αυτοδιοίκηση. Θεωρώ λοιπόν ότι το σύνολο σχεδόν των παρατάξεων με μικρές παρεκκλήσεις και εξαιρέσεις εξάλλου σε μια οικογένεια και δεν συμφωνούμε. Όλων των όμορων δήμων, των πρώην τεσσάρων και γη τριών, έχουν μια στόχευση η οποία στα σημαντικότερα σημεία είναι κοινή. Αυτό επετεύχει μέσα από το διάλογο, από την αντιοκατανόηση και το σεβασμό των θέσεων. Και σε αυτό έχουν συμβάλει οι πάντες. Και σήμερα εδώ είναι συνάδελφοι από την Κλειφάδα, που τουλάχιστον αυτό μου αναλογεί. Και θέλω να του ευχαριστήσω και να του συγχαρώ. Είναι επικεφαλής των παρατάξεων Εθνάλη, που είναι ο Σταύρος ο Τάσος. Είναι συνάδελφοι από άλλες δημοτικές παρατάξεις. Θέλω να πω λοιπόν ότι η αγωνία μας δεν είναι ούτε ψηφοθυρική, ούτε λαϊκίστικη. Είναι αγωνία ευθύνης στις επόμενες γενιές του καλύτερου οικοπαίδου, το οποίο μπορεί να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής όχι μόνο των κατοίκων των όμορων δήμων, αλλά των κατοίκων όλων του μεγαλοπεδίου. Μπορεί να αλλάξει τη ζωή των πολιτών και ταυτόχρονα εδώ να δούμε την χρυσή τομή της επιχειρηματικότητας, η οποία δεν είναι επιχειρηματικότητα του κέρδους, αλλά της αξιοπρεπούς απασχόλησης, η επιχειρηματικότητα της ανάπτυξης, της μόρφωσης του πολιτισμού. Και αυτά τα στοιχεία θα έρθει ο χώρος για να αξιοποιηθεί. Επίσης, θέλω οι κύριοι βουλευτές, εάν και όποτε έρθει το θέμα στη Βουλή, δεν πιστεύω ότι μπορεί να έρθει οτιδήποτε, εάν δεν έχει γίνει εξαντλητικός διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες και τις δημοτικές αρχές. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι δεν θα βιαστεί κανείς στη δίδυνη λογική της γρήγορης ανάπτυξης για κάποια χρήματα τα οποία είναι πολύ λίγα εν σχέση με το μέγεθος του χώρου και επίσης είναι ασήμαντα για τις ανάγκες δανεισμού της χώρας. Άρα δεν μπορεί να πιστεί κανείς ότι αυτό μας λέει κατά σημαντικό θέμα. Είναι μια ελάχιστη ρύθμιση ενός δεκατικού ψηφίου του τοκοχρεωτησίου. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να μιλάμε σε αυτή την οπτική. Αφού ξαναευχαριστήσω όλους εσάς που είστε εδώ, τους φορείς όλων των τριών δήμων, των πόλεων, τους αθλητικούς, τους πολιτιστικούς, που με την παρουσία τους σήμερα απόρριπταν αυτή την εκδήλωση, αλλά έδειξαν και το παρόν, ότι εμείς δεν είμαστε από καπρίτσιο απέναντι σε αυτό που σήμερα κυοφορείτε. Είμαστε από θέση εμπεριστατωμένη, μελέτη συγκεκριμένη, η οποία έχει αρχή και τέλος. Επί αυτού λοιπόν καλούμε όποιος θέλει να τοποθετηθεί. Τα νεφελών ότι δίθεν θα γίνει κάτι στο μέλλον είναι απλώς εκ του πονηρού και το μόνο που δημιουργούν είναι ψευδεστήσεις που γρήγορα ο κόσμος θα απογοητευτεί και ταυτόχρονα κάποιοι θα έχουν απελυθεί τα μέγιστα από το μεγαλύτερο δημόσιο χώρο της χώρας, στο καλύτερο σημείο της Μεσογείου και έχουμε ευθύνη πραγματικά. Δεν μπορεί να λογοδοτήσουμε τις επόμενες γενιές. Δεν ήξερα, δεν ρώτησα, δεν έμαθα, δεν ήμουν εκεί. Είμαστε εδώ γιατί έχουμε ευθύνη για το μέλλον και τα παιδιά μας για όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους των άλλων δήμων, όλους εσάς που είστε εδώ και να ξέρετε ότι εμείς δεν τα παρατάμε, γιατί πραγματικά είναι καθήκον μας αυτός ο τόπος να έχει μια άλλη προοπτική. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σεβασιόμαστε, αγαπητοί προσκεκλημένοι, πρόσωποι κομμάτων παρατάξεων περιφερειακών, συμπολίτες και συμπολίτες, αυτό που πάει να γίνει στο ελληνικό και γίνεται ήδη και στην υπόλοιπη χώρα δεν είναι αξιοποίηση, είναι πιάτσικο. Είναι πιάτσικο πάνω στη δημόσια περιουσία, στο δημόσιο πλούτο. Χαρίζεται κυριολεκτικά αυτή η έκταση που θα μπορούσε να πει κανένας ότι είναι ανεκτήμητη αξία της σε έναν επιχειρηματικό όμιλο από τους μεγαλύτερους της χώρας μας, ο οποίος είναι και ο μοναδικός υποψήφιος επενδυτής. Γνωρίζουμε το βίο και την πολιτεία αυτού του επιχειρηματικού ομίλου και από τη Eurobank και από το Mall στο Μάρους. Γνωρίζουμε επίσης πόσο αξιόπιστες είναι αυτές οι δεκάδες χιλιάδες θέσεις που υπόσχονται απλόχερα στον κόσμο ότι θα διεκδικηθούν εδώ για εργασία. Αντίθετα, η δική μας πρόταση, αυτή που υποστηρίζουμε οι όμοροι δήμοι μαζί με το Πολυτεχνείο, είναι μια πρόταση
που και ανάπτυξη δίνει για την κοινωνία και θέσεις εργασίας δημιουργεί πραγματικές, σταθερές, αξιοπρεπείς και το περιβάλλον και την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων βελτιώνει. Οι άνθρωποι είναι η κύρια παραγωγική δύναμη της κοινωνίας μας και προνοεί για το μέλλον, για τις επόμενες γενιές. Συνεπώς, κατά τη γνώμη μου, το δίλημα του πραγματικού είναι είτε πιάτσικο, είτε πλούτος για το λαό. Υποστηρίζουμε τη δεύτερη λύση με όλες μας τις δυνάμεις. Θέλω να κλείσω με το εξής, ότι και στην κατοχή παίρνανε το σπίτι κάποιοι ανθρώποι μαυραγωρίτες και ένα τενεκέ λάδι. Αυτό γίνεται και σήμερα. Και να θυμίσω ότι ο λαός μας τότε εκείνη την περίοδο δεν σώθηκε πουλώντας τα σπίτια του και τα οικόπεδα για ένα τενεκέ λάδι. Σώθηκε με την αντίσταση, με το ΕΑ, με τον ΕΛΑΣ και με την ΕΠΟΝ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια μας. Αγαπητοί μου αδελφοί, φίλοι και φίλες, χαίρομαι που βρίσκομαι κοντά σας και ως επίσκοπος της Ελλαδικής Εκκλησίας, ως άτομο, ως επίσκοπος, είμαι απολύτως σύμφωνος στα όσα εκκούστησαν προηγουμένως. Πριν από μία εβδομάδα, με πήρε μία κυρία τηλέφωνο. Δεν ήξερε ότι είμαι ο επίσκοπος, ούτε και της είπα. Μου λέει, θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι η γνώμη σας για το ελληνικό. Λέω, ποια είστε εσείς. Είμαι μία κυρία. Δεν μπορώ να απαντήσω σε μία κυρία που δεν την ξέρω. Και μου είπε ότι είναι δημοσιογράφος, σε μία κατασκευαστική εταιρεία, νομίζω MPC. Καλά το λέω. Το εκτιμώ ποια είναι αυτή η εταιρεία. Εφόσον θέλετε τη γνώμη μου, η γνώμη του Επισκόπου της τοπικής εκκλησίας, μαζί με τους αγαπητούς δημάρχους και το πλήρωμα των Δήμων, είμαι κάθετος ότι πρέπει το Μητροπολιτικό Πάρχο να είναι πράσινο και όλες άλλες λεπτομέρειες που είπαν οι δήμαρχοι, ωραίες σκέψεις κτλ. Για να μπορέσουν τα παιδιά μας να απολαμβάνουν το πράσινο, τις ανθρωπαιδιές κλπ. Πληροφορήθηκα ότι μέσα στα έργα που θα γίνουν θα γίνει και καζίνο. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας για το καζίνο, αλλά ως επίσκοπος μπορώ να σας πω, η πολιτεία αν το αποφασίσει και κάνει καζίνο, βάζει θελιές στα παιδιά μας και θα πρέπει έντονα να διαφωνήσουμε και να διαμαρτυρηθούμε, διότι θα χάσουμε τα παιδιά μας και μαζί με τα παιδιά θα χαθούν και οι οικογένειες. Δεν φτάνουν τα καζίνα που είναι μέσα στην Ελλάδα. Θα μου πείτε, είμαι ο μισθοχωρικός. Όχι, αλλά το καζίνο είναι η καταστροφή. Είχα κάποιον γνωστό που εργαζόταν εκεί και μου έλεγε ορισμένα περιστατικά. Όχι μόνο έδιναν τα χρήματα, είτε αυτοκίνητο του το έβαζαν στο καζίνο, αλλά ακόμα έδινε αυτό ο κύριος που εξέβραν και τη γυναίκα του. Το καταλαβαίνετε αυτό. Λοιπόν, για άλλη φορά έχω λάβει μέρος σε αυτές τις συνάψεις και είμαι κοντά σας. Πολλές φορές έχω ρωτήσει τον κύριο Κοντήρη και τον ρωτώ εκείνο γιατί είναι μέσα στο ελληνικό και ξέρει. Και του έλεγα πολλές φορές πότε θα γίνει η σύναψη και τα λοιπά. Μην κοιμόμαστε διότι θα χάσουμε την ευκαιρία. Μπορεί να αξιοποιηθεί λοιπόν αυτός ο χώρος, ο πολύτιμος, που δεν υπάρχει κάπου αλλού
Αλλά εάν η πολιτεία μας ακούσει πάλι τους συμβούλους του εξωτερικού, αντίμονό μας, αλλά και οι διοικούντες την Ελλάδα μας, δυστυχώς σκέπτονται και αποφασίζουν χωρίς περίσκεψη. Το λέω αυτό και δεν φοβούμαι να το πω με στεντορία τη φωνή. Δεν μπορεί να βγαίνουν νόμοι, τροπολογίες των νόμων μέσα σε μεταξύ 5-10 ατόμων βουλευτών τη νύχτα. Οι άλλοι 295-290 πού είναι? Είναι μια αλήθεια. Και εγώ μ' αρέσει να λέω την αλήθεια. Δεν φοβούμαι. Δηλαδή τα λεφτά τα παίρνουμε. Έχουν σκεφτεί πόσους ανέργους έχουμε? Πάμε, ναι. Πάνω από 2 εκατομμύρια, και να μην ακούτε την πολιτεία τι λέει ότι είναι 500.000. Δημιουργώντας λοιπόν τέτοια κέντρα εδώ σε αυτό το χώρο, δεν σκεφτόμαστε τα παιδιά μας? Και θα ήθελα η πολιτεία να μας λέγει την αλήθεια. Προημερών έστειλα τον εξοχότατο πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό και σε μερικούς υπουργούς ένα έγγραφο με την υπογραφή μου και ρωτώ, γράφοντας 2 σελίδες σχεδόν, να μας πει η κυβέρνηση, η πολιτεία, όσα χρήματα έχει συλλέξει από το ΦΠΑ, από τα χαράτσια, από τις μειώσεις συντάξεων, μισθών κλπ. Πού έχουν πάει? Μέσα στους μισθούς υπάρχουν κρατήσεις για το ΑΟΕΔ. Ναι. Υπάρχουν κρατήσεις, οπα. Γιατί δεν ενημερώνει το λαό? Λοιπόν, εγώ για να μην σας κουράζω, γιατί και εγώ είμαι σηκωμένος από το πρωί στις 6 και θα πάω στην υπηρεσία, να ξέρετε όσοι είστε εδώ, δεν εξετάζω παρατάξεις πολιτικές. Είμαι κοντά σας σε όσα ελέγχθησαν και όσα και θα ακολουθήσουν μετά, και να ξέρετε ότι θα είμαι μπροστά. Ο κύριος Κορζίνης ξέρει και άλλες φορές με την απεργία μήνυση, με τον καθαρισμό της ακρογελιάς εκεί και με άλλα θέματα του Δήμου, πόσο μπορέσαμε και έστω και με δυσκολίες κατορθώθηκαν ορισμένα πράγματα για τον λαό, για τους πολίτες, και όχι να πάνε να κάνουν μπάνιο και να πληρώνουν. Λοιπόν, η διαμαρτυρία θα είναι ειρηνική και περισσότερο, εφόσον είμαστε χριστιανοί, με την προσευχή μας και όχι με ρόπαλα ή με όπλα, για να μπορέσουμε να έχουμε απάντηση και καλό αποτέλεσμα. Όμως, δεν πρέπει να κοιμόμαστε. Πρέπει να είμαστε ενεγρηγόρση, ξύπνη, αφού ο διάβολος όλο το 24ωρο εργάζεται για να παρασύρει ανθρώπους, χριστιανούς, τον κόσμο. Και να ενημερωνόμεθα, παρακαλώ, με περισσότερες λεπτομέρειες στο λαό του κάθε Δήμου που είναι εδώ. Και πολύ ωραία τονίστηκε ότι όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής θα ζημιωθεί με αυτές τις σκέψεις που έχουν αποφασίσει. 12 χρόνια είμαι στην Μητρόπολη, έχω δει πρόσωπα που αλλάζουν από τη διεύθυνση του ελληνικού. 7, φανταστείτε, πήγαινα στον πρώτο, ναι, θα πετάξανε. Μετά από 2-1 χρόνο πηγαίνω, ήταν άλλος. Μα εγώ δεν είμαι υπεύθυνος. Υπεύθυνη σήμερα αυτή την περίοδο είναι η κυρία Βάσου Παπανδρέου. Την ζήτησα να τη δω προσωπικά,
και αρνήθηκε. Επαρέπεψε σε μια ιδιαίτερα του, νομίζω, Βαρβάρα, λέγονταν. Λοιπόν, αυτές είναι αλήθειες που σας λέω. Λοιπόν, όλοι που ανεκατεύθηκαν στο ελληνικό έχουν συμφέροντα και ας έρθουν να κάνουν αγωγή. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει όλοι ομαδικά, ανεξαρτήτων παραδράξεων πολιτικών, να είμαστε μια γροθιά, να συμφωνούμε για το καλό του πολίτη, όχι τη γενιά τη δική μα, αλλά τη μετέπειτα γενιά των παιδιών μα κλπ. Για να χαίρονται και να μνημονεύουν αυτού οι οποίοι αισθάνθηκαν και θα σταθούν όρθιοι, εκπληρώνοντα τον στόχο του και τι επιθυμίε. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και ευχαριστώ και όλου πολιτικά και εύχομαι. Πολύ σύντομα με υλοποίηση σωστή και όχι εις βάρος του λαού. Όλοι μας ζούμε για την πολιτεία, για τον λαό μας. Δεν ζούμε για άλλους, για τον λαό μας. Αυτός έχει ανάγκη. Και να πούνε οι βουλευτές και οι υπουργοί πόσα χρήματα έχουν δώσει στους ενδεείς, στους πολυτέχνους. Ακόμα το πιο απλό, βγήκε η τροπολογία νόμου για τους πολυτέχνους ότι δεν έχουν δικαίωμα οι πολυτέχνοι αν τα παιδιά τους περάσουν στη Θεσσαλονίκη να μεταφερθούν στην Αθήνα. Και εξαιρούνται, γράφει η τροπολογία, εκτός λέει από τους μουσουλμάνους. Το καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει. Να σκορπιστούν δηλαδή οι μουσουλμάνοι, οι Ισλαμιστές σε όλα τα μέρη. Σε Ελλάδος για να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν. Δεν είμαι ρατσιστής. Έρχονται στην Μητρόπολη μου και πολλοί Ισλαμιστές και πολλοί Βουδιστές και λοιπά που είναι επισκέπτες και δεν στερούμε η Μητρόπολη σου. Είτε χρηματικό βοήθημα, είτε τρόφιμα, είτε φαγητό. Για όλους είναι το ίδιο. Αλλά είναι αυτός νόμος για τους πολυτέχνους. Θα γίνει η χώρα μας η χώρα των γερόντων. Και αν είχαμε χρόνο θα μπορούσα να πούμε και άλλα περισσότερα. Αλλά δεν θέλω να σας κουράσω γιατί θα μιλήσουν και άλλοι. Ευχαριστώ πολύ για... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, κυρίες και φίλοι, αγαπητοί εκπαιδευτικοί, πολλοί από εσάς παραβρίσκεστε σήμερα εδώ, ήθελα να σας ενημερώσω για κάτι σοβαρό. Στο διήμερο το οποίο είχαμε προγραμματίσει τις δράσεις για αύριο 17 του μήνα, είχαμε προσκαλέσει όλα τα σχολεία των τριών ομορών Δήμων. Πολλά από τα σχολεία ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας να συμμετάσχουν στις δράσεις πολιτιστικές, αθλητικές, ψυχαγωγικές και τα ίδια τα παιδιά να γνωρίσουν το χώρο και να ακούσουμε και σε ένα μαθητικό φόρο το οποίο είχαμε προγραμματίσει να ακούσουμε τις απόψεις μας. Δυστυχώς όμως με παρεμβάσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χαρακτηρίστηκε αυτή η πρόσκλησή μας ως πολιτική διεκδίκηση και δεν προβλέπεται από την νομοθεσία. Στην ουσία δηλαδή απαγόρευσαν στα σχολεία να έρθουν σε αυτό το χώρο. Αυτό θα ήθελα να το γνωρίζετε και γι' αυτό το αναφέρω. Βέβαια εγώ θέλω και κάτι να προσθέσω ακόμα. Καλώ τους εκπαιδευτικούς. Αυτό που εμπόδισαν να κάνουν, να μην επιτρέψουν δηλαδή στα σχολεία να έρθουν σε αυτό το χώρο και να εκφραστούν, να το κάνουν μέσα στα σχολεία. Έχουν τη δύναμη να το κάνουν και να ακούσουν και να ενημερώσουν τους μαθητές, γιατί ο χώρος αυτός ανήκει στη νέα γενιά. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε το ξεπούλημα αυτού του χώρου. Σας ευχαριστώ. Σεβασμιότατε, φίλοι
σας, αγαπητοί φίλοι, επιτρέψτε μου πριν ξεκινήσω να σας μεταφέρω τον χαιρετισμό της Κοσμήτωρος της Σχολής Αρχιτεκτώνων, καθηγήτρας Ελένης Μαΐστρου και της Σχολής Αρχιτεκτών, η οποία βρίσκεται δίπλα στον αγώνα για τον Πολιτικό Πάρκο Ελληνικού ήδη από το 2007 και δηλώνει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται. Καλή επιτυχία λοιπόν από τα χέρια της Σχολής της Αθήνας. Όταν βλέπει κανείς στην πρώτη γραμμή όχι μόνο των καθισμάτων αλλά και του αγώνα για αυτή την υπόθεση, τον Επίσκοπο, τους Δημάρχους με μία συνέπεια από το 2007 μέχρι σήμερα, οι οποίοι εκπροσωπούν ταυτόχρονα το πολιτικό φάσμα και τους βουλευτές όλων του πολιτικού φάσματος, τότε τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Λίγες φορές στη ζωή μου έχω δει δίπλα-δίπλα την Εκκλησία και αυτό το πολυκομματικό μέτωπο από την αριστερά με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Και αυτές τις φορές που το έχουμε δει, συνήθως αυτοί οι αγώνες κερδίσαν. Αυτά τα μέτωπα νικήσαν. Μας ρωτάνε τι χρήσεις θα βάλετε μας. Και απαντάμε, σηκώστε τα βλέμματα και δείτε την μεγαλύτερη συναυλιακή αίθουσα της Αθήνας, η οποία χτίστηκε με χρήματά μας πριν από λίγα χρόνια και η οποία είναι καινούργια. Αυτό θα καταυστεί. Ποιος μάνατζερ, ποιος επιστήμονας προτείνει να καταυστεί αυτό αντί να αποτελέσει πόλο πολιτισμού και πόλο εσόδου για να μπει στη θέση του ένα καζίνο. Μας ρωτάνε πώς θα γίνει το πάρκο. Πηγαίνετε έξω. Το πάρκο είναι εδώ. Είναι τα φυτεμένα λοφάκια ακριβώς από πίσω μας. Που τώρα παίζουν τα παιδιά. Δεν χρειαζόμαστε άλλο πάρκο. Αυτό είναι το πάρκο. Είναι τα άλυσα που βρίσκονται στην ανατολική πλευρά και που ήδη έχει αξιοποιήσει ο Δήμος του Ελληνικού. Είναι η κυπούπολη της Αμερικάνικης βάσης. Είναι οι διάδρομοι οι ίδιοι που αξιοποίησαν οι Γερμανοί στις δικές του περιπτώσεις και ανοίξαν αμέσως εδώ και 3-4 χρόνια και λειτουργούν. Είναι τα 250 κτίρια που βρίσκονται εδώ μέσα και τα οποία είναι πολλές χιλιάδες τετραγωνικά. Διαμορφώνουμε μια έκταση. Προτείνουμε να διαμορφωθεί μια έκταση με 3.800 στρέμματα αμυγές πράσινο. Είτε σε αυτή τη μορφή είτε υψηλό πράσινο που θα φυτευτεί σε ένα βάθος 15 χρόνων. Αργά-αργά και χωρίς μεγάλο κόστος. Δεν μιλάμε για το κόστος που διακήρυξε ο κύριος Σουφλιάς το 2007. Δεν μιλάμε για δέντρα τα οποία κοστίζουν 3.500 ευρώ το κομμάτι, όταν στους κήπους μας τα δέντρα που φυτεύουμε κοστίζουν 10 και 20 και 50 ευρώ το κομμάτι. Μιλάμε για δεντροφυτεύσεις μεγάλες, για δεντροφυτεύσεις εκτεθειμένες που θα γίνουν με έναν ορθολογικό τρόπο, με έναν οικολογικό τρόπο και όχι με αντικείμενο το κέρδος. Μιλάμε για ένα καλάθι χρήσεων που καλύπτει 2.500 στρέμματα και που περιλαμβάνει τον Μητροπολιτικό Πόλο Λαϊκού και Επαγγελματικού Αθλητισμού. Βρισκόμαστε μέσα σε αυτόν ήδη. Υπάρχει ήδη, είναι χτισμένος από το 2004. Ο Άγιος Κοσμάς είναι ένα από τα πιο όμορφα λαϊκά αθλητικά κέντρα της Αθήνας. Αυτό θα καταλαβιστεί. Αυτό θα το πετάξουμε. Μιλάμε για τον Μητροπολιτικό Πόλο Πολιτισμού και Έρευνας. Πηγαίνετε απέναντι να δείτε τα αρχαιολογικά ευρήματα και τις συλλογές που προβάλλει το Νότιο Σήμα. Πηγαίνετε πιο πέρα να δείτε το Μουσείο της Πολιτικής Αεροπορίας που υπάρχει και που είναι το μοναδικό στη χώρα που κατασκεύασαν οι εργαζόμενοι. Αυτό είναι ο πολιτισμός. Αυτά είναι τα μουσεία. Δεν μιλάμε για άλλα μουσεία. Μιλάμε για την τεράστια συλλογή που ήδη έχει μέσα το ελληνικό σήμερα. Μιλάμε για το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσιών Ερευνών, που ήδη λειτουργεί με επιτυχία του Θαλασσιόκοσμου στο Ηράκλειο, ένα σπουδαίο ενιδρίο και το οποίο θα κατασκευάσει επιστημονικό ενιδρίο, θα κατασκευάσει το θαλάσσιο οικοπάρκο. Μιλάμε για το μεγάλο συνεδριακό κέντρο του Ανατολικού Αεροσταθμού για το σπουδαίο αρχιτεκτονικό έργο του Αέρος Αρίνερ. Χιλιάδων τετραγωνικών, το μεγαλύτερο που μπορεί να έχει μια μητροπολιτική περιοχή σαν την Αθήνα. Μιλάμε για 1.000 στρέμματα αναψυχής εμπορίου και διοίκηση με την κλάστηση. Μεγάλα τμήματά τους ήδη υπάρχουν. Με το τοπική αγορά θα είναι πολύ καλό βήμα στους γλυφάδες. Δεν έχουμε ανάγκη από μόλι εδώ μέσα. Έχουμε ανάγκη από μικρά καταστήματα αναψυχής, από μικρά τοπικά
καταστήματα για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του ΠΑΡΚ. Για πολλές κοινωνικές υπηρεσίες οι οποίες έχουν ανάγκη να βρουν στέγη εδώ μέσα. Για εστιατόρια, για καφέ, για χώρους θεάτρου, κινηματογράφου, μουσικής και τέχνης. Έχουμε το χρυσορυχείο που λέγεται Μαρίνα Αγίου Κοσμά και όπου αν εισπράταμε τα έσοδα από αυτήν, θα είχαμε ήδη το ΠΑΡΚ. Είναι ένας από τους ισχυρούς πόλους απόκτησης εσόδων που μπορεί να στεγάσει ταυτόχρονα τον λαϊκό αυταθλητισμό των σημαντικών τοπικών ομίλων, αλιέων, ιστιοπλοείας, χοπηλασίας ή οποιον άλλων. Μιλάμε για το υπάρχον υδροπάρκο του Σλάντων, που επίσης μπορεί να αποτελούσε ήδη μεγάλη πηγή εσόδων για να ψυχίζει για τους Αθηναίους. Για το χώρο της Δικής και των κοινωνικών υπηρεσιών, για τα 250 κτίρια για τα οποία σας μίλησα. Το κόστος κατασκευής του πάρκου ανέρχεται σε 47 εκατομμύρια ευρώ. Σε πρώτη φάση που μπορεί να εξελιχθεί και να ολοκληρωθεί μέσα σε μια πενταετία, το συνολικό κόστος κατασκευής του πάρκου ανέρχεται σε 101 εκατομμύρια ευρώ. Σε μια πλήρη εξέλιξη, σε μια 15ετία. Χοντρικά δηλαδή όλο αυτό κοστίζει όσο η πεσοδρόμηση του Πανεπιστημίου που πληρώνεται σήμερα για να το καταλάβουμε. Τόσο καν. Ούτε λιγότερο ούτε περισσότερο. Χοντρικά όλο αυτό κοστίζει όσο το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Και δεν είναι κακό που αποκτούμε Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο ΦΥΡΙΣ. Όμως μην νομίζετε το κόστος να σύλληπτο. Το κόστος θα μπορούσε ήδη να προβλεφθεί από τα ευρωπαϊκά κονδύλια και δεν προβλέφθηκε. Το κόστος μπορεί να αναπτυχθεί με τα έσοδα και δεν αναπτύχθηκε. Το κόστος συντήρησης των έργων πρασίνου, γιατί θα ρωτάτε για άλλη μια φορά, επειδή όχι δεν πιστεύετε, αλλά επειδή σας βομβαρδίζουν κάθε βράδυ στα δελτία ειδήσεων, και πώς θα το συντηρήσουν. Ακούστε λοιπόν, είναι 5 εκατομμύρια ευρώ το έτος και 12 εκατομμύρια ευρώ το έτος όταν το έχουμε ολόκληρο, με τα 6.300 στρέμματα. Με τιμές πενταπλάσιες από όσες κοστίζουν σήμερα τα ελληνικά πάρκα. Ο Εθνικός Κήπος, το Παιδί του Άρεως ή το Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Με τιμές τριπλάσιες από όσο κοστίζουν τα αγγλικά πάρκα. Έχουμε συνυπολογίσει το κόστος συντήρησης και η αναλογία εσόδων και λειτουργικού κόστους βγαίνει. Το κόστος μπορεί να είναι, το πάρκο μπορεί να είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Τα έσοδα ενοικίασης της Μαρίνας του Αγίου Κοσμά με τις τρέχουσες τιμές της Μαρίνας του Σαλονικού καλύπτουν άμεσα τις ανάγκες λειτουργίας του πρώτου τμήματος του πάρκου από αύριο το πρωί. Τα έσοδα των αθλητικού Ολυμπιακού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά με τις έτοιμες εγκαταστάσεις και κυρίως από το υδροπάρκο αναψυχής συμπληρώνουν ένα 30-40% του λειτουργικού οικονομικού αποθέματος του πάρκου. Το ΕΛΚΕΘΕ έχει σχέδιο χρηματοδότησης του Επιστημονικού Ενιδρίου και του Θαλάσσιου Ιδροπάρκου. Είναι οικονομικά αυτάρκης και από τα έσοδα επισκεπτών και περιοδικά του προγράμματα, καθώς έχει την εμπειρία και το λειτουργεί ήδη με επιτυχία, μπορεί να αυτοχρηματοδοτείται το ίδιο. Η Αρχαιολογική Συλλογή του Σαλονικού και η Συλλογή του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας είναι ήδη εγκαταστημένη. Το Μητροπολιτικό Κέντρο Σαρίνων μπορεί να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια. Οι ιδιωτικές χρήσεις αναψυχής, οι ιδιωτικές χρήσεις εμπορίου και διοίκησης προφανώς και αυτοχρηματοδοτούνται και εξασφαλίζουν αναπτυσσόμενα σταδιακά το κόστος λειτουργίας τους. Με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα, το πάρκο και οι βασικές χρήσεις αθλητισμού, αναψυχής και θαλάσσιου τουρισμού μπορούν να λειτουργήσουν αμέσως στο 30 έως 40% της έκτασης του υλικού. Και όταν λέω αμέσως, κυριολεκτό, εννοώ τους επόμενους μήνες. Εννοώ συμβολικά αύριο το πρωί. Μπορεί ένα μεγάλο τμήμα, οι δήμαρχοι ήδη το σκέφτονται, οι δήμαρχοι ήδη το προτείνουν, να απελευθερωθεί από τα παράλογα σειρματοπλέγματα και να αποδοθεί στον κόσμο. Τα έργα μπορούν να προχωρούν με το ρυθμό των εσόδων και των εισροών. Τα έργα μπορούν να προχωρούν με το ρυθμό της εξασφάλισης των εξωτερικών κοινοτικών χρηματοδοτήσεων. Τέλος, ολοκληρώνονται ήδη τα έργα τραμ. Δώρο για τους μελλοντικούς ιδιοκτήτες του πάρκου και όχι για τον πληθυσμό των γύρω κοινοτήτων, των γύρω δήμων. Είναι τα έργα που ενώνουν τη λεωφόρο Ποσειδώνος με τους σταθμούς μετρό της Βουλιαγμένης και θα δώσουν ζωή στην καρδιά, στον πυρήνα αυτού του πράσινου χώρου. Αν εγκαταλείψουμε τα φαραωνικά έργα κόστους 1,5 με 2 δισεκατομμυρίων ευρώ,
για την υπογειοποίηση του Ποσειδόνους, για τη σύραγγα της Αργυρούπολης, μπορούμε να ανακατευθύνουμε αυτά τα κονδύλια όχι προς τον αγοραστή, του ελληνικού αγοραστή σε εισαγωγικά, αλλά για έργα πρασίνου και ήπιων μεταφορών στη τυπική Αθήνα που υποφέρει, στη Δραπετσόνα και τα λοιπάσματα, στη Νίκη και το Σενεπίτσαρη, στα στρατόπεδα του Χαϊδαρίου, στο Εγάλαιο, στο Περιστέρι, στο Αντώνης Τρίτσης, στο Ήλιο και σε τόσα άλλα έργα. Με την πώληση του ελληνικού θα σπαταλήσουμε αυτά τα λεφτά. Θα σπαταλήσουμε 2,5 δισεκατομμύρια και ταυτόχρονα θα χάσουμε αυτή τη δυνατότητα, αυτή την πρόταση ανάπτυξης με όφελος 1 δισεκατομμυρίου από τα έργα πρασίνου που θα γίνουν. Με την πρόταση που καταθέτουν οι Δήμοι και εμείς εκ μέρους του Πολυτεχνείου μπορούμε αυτά να τα στρέψουμε στο κοινό όφελος με απόδοση. Η θέση εργασίας στο ελληνικό είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα. Θα σας κάνω ένα σχόλιο πρώτα. Θα σας πω ότι όλος ο Βόλος, μία μεγαλύτερη από τις ελληνικές πόλεις, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές πόλεις, έχει 47.000 θέσεις εργασίας. Μας κοροϊδεύουν. Δεν υπάρχει πρότυπο στον κόσμο το οποίο μπορεί να αποδώσει 50.000 εργασίας σε 6.000 φρέματα. Δεν υπήρξε πουθενά. Μιλάνε σε αμόρφωτους ιθαγενείς του τρίτου κόσμου, χωρίς να υποτιμάω τους ιθαγενείς του τρίτου κόσμου. Σας διαβεβαιώνω με την επιστημονική μου ιδιότητα, μην τους πιστεύετε. Όπου επιχείρησα τέτοια ανάλογα έργα και δήλωσαν τέτοια ψεύδια στη Σεβίλη και στη Λισαβόνα, τα έργα κατέρευσαν και σήμερα είναι κουφάρια. Όπου αντίθετα επιχειρήθηκαν και πέτυχαν, πέτυχαν μόνο στο Λονδίνο ή στο Αμβούργο ή στο Βερολίνο με συνεχείς χρηματοδοτήσεις του αγγλικού και γερμανικού δημοσίου. Δεν υπάρχει μοντέλο όπου ο ιδιωτικός τομέας επενδύει σε 6.000 στρέμματα και αποδίδει 50.000 θέσεις εργασίας. Οι πραγματικές θέσεις εργασίας που θα υπάρξουν τον έναν ή τον άλλο τρόπο εδώ μέσα είναι από 1.500 έως 5.000. Αυτά είναι τα πραγματικά νούμερα. Αν θέλουμε να μιλάμε και να λέμε την αλήθεια, η Κόσμο υποσχόταν στον Πειραιά 10.000 θέσεις εργασίας. Έχει αποδώσει 600 ή 350 με μπλοκάκι ή με υπεργολαβίες και 250 σταθερές. Αυτά είναι τα νούμερα. Έτσι λοιπόν λέμε ότι το πάρκο στην ανάπτυξή του θα φέρει 1.500 θέσεις εργασίας και αν πετύχουμε και όλες οι άλλες κρίσεις μπορεί να φέρουν 5.000. Το όφελος όμως θα είναι όφελος για τα 4 εκατομμύρια της Αθήνας και το πάρκο δεν θα κλείσει χιλιάδες θέσεις εργασίας στην Γλυφάδα, στον ξενοδοχειακό τομέα, στους γύρω δήμους. Γιατί θυμηθείτε ότι κάθε μόλ κλείνει εκατοντάδες καταστήματα γύρω-γύρω. Το ζήσαμε, βιομηχανικές επιχειρήσεις ελληνικές να κλείνουν επίπλου όταν άνοιγε το IKEA ή άλλα μεγάλα τέτοιου τύπου καταστήματα. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι μπορούμε την επόμενη μέρα να φτιάξουμε ένα πραγματικό πάρκο και όχι αυτό το τρισδιάστατο που βλέπετε από χθες στις τηλεοράσεις, στο οποίο παρουσιάζεται ως αν να καλύπτεται με πράσινο το 70% του χώρου, ενώ καλύπτεται μόνο το 30%. Μιλάω για το 3D που κυκλοφορεί ήδη στα κανάλια εκ μέρους των επενδυτών. Ένα 3D το οποίο παρουσιάζει τη δόμηση στο 20% του χώρου, ενώ στην πραγματικότητα είναι 3 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα. Ένα 3D το οποίο συνίσει εικονικά τα κτίρια, τους δρόμους, την άσφαλτο, τα εμπορικά κέντρα και τα ξενοδοχεία, για να σας εξαπατήσει όπως επιχείρησε να σας εξαπατήσει το προηγούμενο 3D του τότε υπουργού χωροταξίας, ο οποίος προσπαθούσε να μας πείσει ότι θα κάνει εδώ το μεγαλύτερο πάρκο του κόσμου και ευτυχώς δεν τον πιστέψατε, ούτε η αυτοδιοίκηση, ούτε ο κόσμος, όπου όλα δομημένα και αδόμητα χρώματα, τμήματα φαίνονται με πράσινο χρώμα. Ένα 3D που προέκυψε από ένα διαγωνισμό όπου παρότι το ελληνικό δημόσιο βγήκε στη διεθνή αγορά και διέθεσε πάνθυνα με 80 τετραγωνικά το μέτρο, σαν οικόπεδο όπως λέει η Νάντια Μπαλαβάνη, βιομηχανικό στον Ασπρόπυργο, το καλύτερο οικόπεδο του Μεσογείου, για φανταστείτε, δεν βρέθηκε ούτε μια διεθνής εταιρεία να διεκδικήσει αυτό το έργο. Ούτε μια διεθνής εταιρεία. Βρέθηκε μια Ισραηλινή, η οποία είχε
χρεοκοπίες πριν από 1,5 χρόνο, και δεν μας το λέγανε. Και μία κλινική η οποία δήλωσε πριν από 2 χρόνια ότι την ενδιαφέρει για την ελληνική βιωσιμότητα. Και μόνο μια ελληνική εταιρεία είχε το θάρρος να προχωρήσει αυτή την επένδυση. Νομικά, τεχνικά, τυπικά, αυτός ο διαγωνισμός σε οποιοδήποτε μέρος του πολιτισμένου κόσμου είναι άγωνος. Έτσι προσδιορίζεται, ακυρώνεται. Δεν μπορεί ένας τέτοιος διαγωνισμός να θεωρείται διαγωνισμός. Δεν μπορεί μια τέτοια πώληση ακινήτου να θεωρείται τίμια πώληση ακινήτου. Υπάρχει θέμα απιστίας απέναντι στους σκοπούς που ήδη θα υπέδει. Τελειώνω λέγοντας ότι από τη μια θέλω να ευχαριστήσω τους δημάρχους της Λιφάδας, τον Κώστα, τον Κόκορη, τον Αλίμου, τον κύριο Ορφανό, του ελληνικού Τσαργυρόπουλη, τον κύριο Κορτζίδη, για ένα λόγο, γιατί με μια υποδειγματική συνεργασία μέσα στα πλαίσια των πολιτικών απόψεων του καθενός έχουν κρατήσει μαζί με την επιστημονική ομάδα ένα επίπεδο ανάλυσης και διαβούλευσης το οποίο έχει οδηγήσει να μην μπορεί να αμφισβητηθεί αυτή η σοβαρή αντιπρόταση που υπάρχει εκ μέρους του πολιτεχνείου των Δήμων. Το κυριότερο όμως είναι ότι εσείς οι ίδιοι προστατεύσατε αυτό το χώρο μέχρι σήμερα. Δεν είναι λίγα τα χρόνια που περάσαν από το 2007 μέχρι σήμερα. Δεν ήταν λίγοι αντίπαλοι, λίγοι αυτοί που επιτέθηκαν σε αυτόν τον χώρο και τον διεκδίκησαν για να τον καταστρέψουν. Εσείς λοιπόν οι ίδιοι νομίζω ότι μπορείτε να δηλώσετε για άλλη μια φορά με έναν ξεκάθαρο τρόπο ότι αυτό που μέχρι τώρα κατορθώσατε, το μνημόνιο να έχει σταματήσει όντως στις πύλες του ελληνικού, θα συνεχίσει να ισχύει ότι όντως το μνημόνιο δεν θα περάσει από τις πύλες του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ και της πολυμελούς αντιπροσωπείας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ που είναι παρόντες και παρούσες εδώ, θέλω να χαιρετήσω τη σημερινή αγωνιστική, θα έλεγα, παρουσία σας, τη θερμή αυτή παρουσία για ένα μείζον θέμα που δεν αφορά μόνο τους πολίτες του ελληνικού και των γύρω δήμων, αφορά όλο το λεκανοπέδιο και επιτρέψτε μου να πω και όλη την χώρα. Διότι εδώ πάει να συντελεστεί ένα μεγάλο έγκλημα. Ένα έγκλημα που δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό και κοινωνικό και οικονομικό, αλλά είναι και μια ληστεία, μια κυριολεκτικά ληστεία σε βάρος του ελληνικού δημοσίου, σε βάρος του ελληνικού λαού, σε μια περίοδο που ο λαός μας δοκιμάζεται σκληρότατα από τις απαράδεκτες εφιαλτικές μνημονιακές πολιτικές. Είναι έγκλημα η επιχείρηση της κυβέρνησης να πωλήσει το ελληνικό και την παραλιακή ζώνη μπροστά στο αεροδρόμιο του ελληνικού και να τις προσφέρει φορά στην κερδοσκοπία, στην εμπορευματοποίηση, στην τσιμετοποίηση, στη λαιλασία και στην επιβάρυνση των γύρω δήμων. Κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο για μας, είμαστε άκρως αντίθετοι, θα το πολεμήσουμε μέχρι τελευταία ζαρανίδα, θα λέγαμε, των αγωνιστικών μας αποθεμάτων και πιστεύουμε ότι με τον κοινό αγώνα θα καταφέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Θα καταφέρουμε να νικήσουμε στο τέλος. Θα πω επίσης ότι εδώ δεν πρόκειται ούτε καν για μία πώληση. Αυτό που επιχειρεί η κυβέρνηση είναι το χάρισμα ενός μεγάλου φιλέτου για την καταστροφή και την καταστροφή της ελληνικής νεολαίας, της νεολαίας που ζει στις περιοχές αυτές. Και λέω χάρισμα, διότι έχουμε να κάνουμε ένα συντημένο διαγωνισμό. Ένα διαγωνισμό ο οποίος αφορά ένα παίκτη.
Ιρλάντα Developer, δηλαδή στην ουσία το όνομα του κυρίου Λάντς και όσων βρίσκονται από πίσω. Είναι πρωτοφανές, δεν μπορούμε να μιλάμε για διαγωνιστική διαδικασία από τη στιγμή που είναι ένας και μόνο αυτός που μετέχει στον διαγωνισμό και κατακυρώνεται υπέρ του η πώληση του ελληνικού έναντι ενός πινακίου φακής. Διότι μιλάμε για πώληση που θα είναι περίπου μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ τη στιγμή που ήδη που σκόπευαν να πουλήσουν το ελληνικό μιλούσαν μέχρι πρότινος για 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν πρόκειται επομένως για πώληση, αλλά για μια σκανδαλώδη καριστική πράξη. Αυτό βεβαίως δεν το λέμε διότι εμείς θέλουμε να πουληθεί το ελληνικό ή παραλιακή ζώνη με ένα υποτίθεται καλό τίμημα, αλλά το αναδεικνύουμε για να καταδείξουμε τις πολιτικές και τις τακτικές λαιλασίας που ακολουθούνται προκειμένου να περάσει το δεύτερο κύμα συμμετοποίησης και εμπορευματοποίησης και καταστροφή του λεκανοπεδίου που εγγενιάζεται, που πάει να εγγενιαστεί από την πώληση του ελληνικού και όχι μόνο του ελληνικού. Το ελληνικό μπορεί να είναι αυτοχρηματοδοτούμενο ως ένα μεγάλο πάρκο. Πάρκο για τους πολίτες, πάρκο αναψυχής, πάρκο για ήπιες αθλητικές εγκαταστάσεις. Μπορεί, όπως είπε εμπεριστατωμένα ο Νίκος Μπελαβίλας και απέδειξε η μελέτη του Πολυτεχνείου, να επιβιώσει χωρίς να επιβαρύνει, αντίθετα, να έχει όφελος και οικονομικό όφελος για τους κατοίκους των γύρω περιοχών, αλλά και για το δημόσιο και το δημόσιο συμφέρον. Δεν είναι δυνατόν για μερικές εκατοντάδες δισεκατομμύρια να καταστρέψουν μια έκταση και ταυτόχρονα το δημόσιο να επιβαρυνθεί για να εξυπηρετηθούν οι ιδιώτες στις εγκαταστάσεις του με υποδομές οι οποίες θα φτάσουν πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή όχι μόνο χαρίζεται το ελληνικό, αλλά θα πληρωθούν οι λεπτερήφημοι επενδυτές από πάνω προκειμένου να καταστρέψουν το χώρο και να κερδοσκοπήσουν σε βάρος της ζωής μας. Αυτά τα πράγματα είναι ανεπίτρεπτα, δεν μπορούν να γίνουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αποδέχεται αυτές τις σκανδαλώδεις διαδικασίες. Δεν πρόκειται να αναγνωρίσουμε τελεσμένα από αυτές τις διαδικασίες πώλησης με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κυβέρνηση της αριστεράς που έρχεται και έρχεται γρήγορα για να δώσει θετική λύση και διέξοδο στα προβλήματα του ελληνικού λαού αλλά και στο θέμα του ελληνικού. Το ελληνικό μπορεί να σταθεί όρθιο και να ανήκει στους Δήμους και τους πολίτες, στο λαό της Αττικής. Το ελληνικό είναι χώρος πρασίνου, είναι χώρος ο οποίος μπορεί να προστατεύσει και να αναδείξει τον πολιτισμό μας. Το ελληνικό είναι χώρος ζωής και όχι καταστροφής. Αυτή είναι η δική μας θέση, αυτός είναι ο δικός μας αγώνας και πούμε ότι με το μεγάλο μέτωπο των πολιτών και όλων των πολιτικών δυνάμεων που ενδιαφέρονται να σώσουν το ελληνικό, εμείς θα είμαστε οι νικητές και όχι η κυβέρνηση των μνημονίων και όχι οι λάστιδες και τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Σας ευχαριστούμε και με την νίκη. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, χαιρετίζουμε τη σημερινή εκδήλωση που κάνουν οι τρεις Δήμοι και ανοίγουν πραγματικά έναν δρόμο συγκλήσεων όπου θα το χρειαστούμε όλοι οι πολίτες, όλη η κοινωνία θα το χρειαστούμε μπροστά μας. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι πολιτικές δυνάμεις και η κοινωνία, όπου την κοινωνία σήμερα την εκφράζουν θεσμικά οι τρεις Δήμοι, εάν ενώσουν τις δυνάμεις τους, μπορούν να επιτύχουν σημαντικά πράγματα. Και αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να κρατήσουμε. Εμείς, σαν Δημοκρατική Αριστερά, μας ενδιαφέρει
είναι το θέμα που μας απασχολεί σήμερα και βρισκόμαστε εδώ πέρα. Και δεν είναι μόνο για να διαμαρτυρηθούμε, αλλά είναι και για να δουλέψουμε προκειμένου να συνεννοηθούμε. Να συνεννοηθούμε και να οργανώσουμε το πώς θα αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά και όχι μόνο διαμαρτυρόμενοι αυτό το οποίο είναι ανήκους του πολίτη σήμερα. Με θύρια διαφάνεια, το μεγαλύτερο ακίνητο της Ευρώπης, ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο για όλη την χώρα, αυτή τη στιγμή να καταστραφεί, αυτή τη στιγμή να εκχωρηθεί με αδιαφανή τρόπο. Εμείς σαν Δημοκρατική Αριστερά λοιπόν είμαστε αντίθετοι σε κάθε εκποίηση η οποία θα μας φανεί αύριο την επόμενη μέρα χρήσιμη και θα είναι, αν θέλετε, για τα παιδιά μας, αν θέλετε για την ίδια την κοινωνία, θα είναι πραγματικά μια διέξοδος. Είμαστε όμως υπέρ της αξιοποίησης. Θα πρέπει εδώ πέρα να συνεννοηθούμε σε δύο ή τρία απλά πράγματα. Το πρώτο πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι ότι όλη η κοινωνία συγκλίνει σε ένα ζήτημα και η τοπική κοινωνία και γενικότερα συγκλίνουμε σε ένα θέμα. Ότι θέλουμε αυτή τη στιγμή να γίνει Μητροπολιτικό Πάρκο. Το Μητροπολιτικό Πάρκο αυτό θα πρέπει να έχει συγκεκριμένη λογική, συγκεκριμένο σχεδιασμό. Άκουσα με πάρα πολύ ενδιαφέρον εκ νέου τον κύριο Μπελαβίλα από μεριάς του Πολυτεχνείου, καθώς και τον κύριο Πολάλη, όπου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και οι απόψεις πια φαίνεται σιγά σιγά και επιστημονικά συγκλίνουν. Όντως, το μισό του χώρου αυτού πρέπει να γίνει πάρκο. Και θα πρέπει αυτό το πάρκο να συζητηθεί, θα το βρούμε πώς, θα συζητηθεί για να δούμε πώς θα είναι καλύτερο και πιο λειτουργικό για τους πολίτες και για την κοινωνία. Θεωρούμε όμως ότι δύο πράγματα είναι τα συμβατικά που εκκρεμούν. Το ένα θέμα που αφορά και το καταθέτω και προς τους δημάρχους είναι ποιος θα έχει τη διαχείριση του φορέα. Από ό,τι φαίνεται, ο νόμος όπου υπήρξε το 2012 ουσιαστικά τη διαχείριση την εναπόθεση στην ανώνυμη εταιρεία Ελληνικό, που ήταν πολύ εύκολο να μεταβιβαστεί. Θεωρούμε ότι εμείς σαν Δημοκρατική Αριστερά, επειδή το έχουμε μελετήσει το θέμα, ότι είναι κάτι που πρέπει να το εντάξουμε στις προτάσεις μας. Πρέπει να αλλάξει ο νόμος. Πρέπει δηλαδή ο φορέας διαχείρισης να βρίσκεται στην περιφέρεια, στους δήμους και στον οργανισμό Αθήνας όπου καταργήθηκε. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ολοκληρωμένη μελέτη διαχείρισης, όπου εκεί πρέπει να προσδιορίζονται με μεγάλη ακρίβεια μέσα από ένα σχέδιο η διαχείριση που θα γίνεται να έχει συγκεκριμένες χρήσεις γης. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί σαν ερευνητικό κέντρο, σαν κέντρο το οποίο θα μπορεί να έχει χρήσεις γης πολιτισμού, αθλητισμού, ερευνητικού χαρακτήρα και να μπορεί να αξιοποιηθεί με επενδύσεις, όπου όμως οι επενδύσεις αυτές θα πρέπει να εξασφαλίζουν όχι με τα λόγια αλλά με τις πράξεις θέσεις εργασίας. Θεωρούμε λοιπόν ότι κάτω από μια τέτοια αξιοποίηση είναι δυνατόν να υπάρξουν έσοδα. Για αυτά τα έσοδα θα πρέπει αυτή τη στιγμή, εμείς κάνουμε μια τρίτη πρόταση και ας τη λάβουν υπόψη τους οι δήμαρχοι τοπικά, ότι θα πρέπει αυτά τα έσοδα να δούμε και προς ποια κατεύθυνση θα πάνε. Εμείς θέλουμε μια κοινωνική περιβαλλοντολογική αλληλεγγύη όλου του λεκανοπεδίου. Τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν προς τις περιοχές οι οποίες αυτή τη στιγμή υποφέρουν και είναι οι δυτικές συνοικίες, το κέντρο της Αθήνας και οι συνοικίες οι οποίες είναι υποβαθμισμένες, θα πρέπει να αναβαθμιστούν. Το πρόβλημα είναι όχι μόνο να κοιτάμε το τι κάνουμε εμείς με τα κουλίκου μας, το πρόβλημα είναι να υπάρξει
σε αυτές τις δύσκολες στιγμές να γίνει συνείδηση σε όλη την κοινωνία, σε όλους τους πολίτες, ότι υπάρχει αλληλεγγύη, η κοινωνική αλληλεγγύη, η περιβαλλοντική αλληλεγγύη, τεκμηριώνεται με την πρόταση αυτή που κάνουμε σαν Δημοκρατική Αριστερά και την καταθέτουμε σήμερα. Θεωρούμε ότι εάν αυτές οι δυνάμεις που μπορούν να συγκλίνουν με επιχειρήματα, με σχέδιο πολιτικό και με προγραμματισμό αγωνιστούμε, είναι δυνατόν να επιτύχουμε σημαντικά πράγματα ώστε να μην χάσουμε αυτή την ευκαιρία, να μην χάσουμε αυτό το χώρο που θα είναι χρήσιμο αύριο και για τα παιδιά μας και για τις επόμενες γενιές. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Θράσο Φωτεινό. Λάθος, έπρεπε να είχαμε καλέσει τον κύριο Παύλο Χαϊκάρη να σας ακούσουμε τώρα, κύριε Χαϊκάρη, ο οποίος παρίσταται ως υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής και ως εκπρόσωπος της ΑΝΕΛ. Ξένα. Καλησπέρα σας. Φίλες και φίλοι, χαιρετίζοντας την αποψινή συγκέντρωση, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι ζούμε ιστορικές στιγμές αδιαφορίας, ξεδιατροπιάς, ξεπουλήματος και εθνικής προδοσίας. Γιατί έτσι μόνο μπορώ να δω την κίνηση πώλησης του ελληνικού. Σκάνδαλα είναι τη Siemens και όλων των άλλων κομπίνων τους οποίους έχει κάνει στην κυβέρνηση, η οποία σήμερα είναι απούσα. Δεν βλέπω κανένα στέλεχος στην κυβέρνηση σήμερα εδώ. Άρα νομίζω ότι απέχει και απέχει δικαιολογημένα. Γιατί ξέρει ότι έχει συγκεκριμένα συμφέροντα τα οποία δεν μπορεί να δικαιολογήσει γιατί τα καλύπτει. Δεν θα σας κουράσω. Δεν θα μιλήσω για τα αυτονόητα. Δεν θα μιλήσω για το μοναδικό, τη μοναδική προσφορά της Lambda Development που είναι ο κύριος Λάτσης, ένας άνθρωπος ο οποίος αφού έριξε έξω τη μοναδική τράπεζά του έρχεται τώρα να πάρει το μεγάλο μερίδιο του μεγάλου κέρδους από το ελληνικό. Δεν θα μιλήσω γι' αυτό. Δεν θα μιλήσω για την Global Investment Group που είναι συνεταίροι οι οποίοι έρχονται να μας επιβάλλουν φαραωνικά κτίρια λες και είμαστε του Ντουμπάι ή Σαγκάι. Παραγιακό μέτωπο της Αττικής στα νότια προάστια. Το σχέδιο παράδοσης φυλή
μονομερούς διαγραφής του χρέους της κοινωνικοποίησης των μονοπωλίων. Μένουμε λοιπόν αμετακίνητοι στην πρόταση την οποία έχουμε διατυπώσει προπολού και θα συνεχίσουμε να διατυπώνουμε. Πρώτον, δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου που είναι απολύτως αναγκαίο για την περιοχή του Νεκανοπεδίου και τους κατοίκους της. Να μην υπάρχει κανένα περιθώριο για εμπορική εκμετάλλευση του συγκεκριμένου χώρου και να πρέπει να είναι δημόσια λαϊκή περιουσία η περιοχή. Οι δαπάνες για την κατασκευή και τη συντήρηση και τη διαχείριση να γίνονται από κρατικό προϋπολογισμό. Χρήματα υπάρχουν και το ξέρετε πολύ καλά, όταν είναι να τα πάρουν οι επιχειρηματίες, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι τράπεζες. Δεν υπάρχουν όταν είναι να καλυφθούν λαϊκές ανάγκες. Τότε είμαστε φτωχοί. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι στις 30 Μάρτη, στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Αργυρούπολη, οι κομματικές οργανώσεις του ΚΚΕ του Νοτίου Τομέα προχωρούν σε εκδήλωση για το θέμα του παραλιακού μετόπου και του ελληνικού, όπου θα αναπτύξουμε ολοκληρωμένα για άλλη μια φορά τις θέσεις και προτάσεις μας για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, μια ακόμα πράξη στο έργο της εκδήλωσης των ελεύθερων δημόσιων χώρων παίζεται αυτές τις μέρες στη χώρα μας, με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού αξιοποίησης του πρώην εργοδοτικού και του παραλιακού του Λεγιοκοσμάτου, ενός έργου που ξεκίνησε 13 χρόνια πριν, με τη μεταφορά του αεροδρομίου στα Μεσόγεια, ενός έργου που απεργάζονται συστηματικά από τότε κυβερνήσεις Παζό και Νέες Δημοκρατίες με διάφορες αστήθειες, δικαιολογίες και αφορμές. Η σημερινή κρίση, που είναι αποτέλεσμα των αδιέξοδων πολιτικών τους, είναι η πιο πρόσφατη δικαιολογία για σκανδαλώδεις διαδικασίες και νομοθετήσεις με τον ίδιο πάντα στόχο. Το ξεπούλημα και το τελευταίο μεγάλο αδόμη του χώρου στα ιδιωτικά συμφέροντα που θέλουν να σπεδώσουν τα πάντα, τις παραλίες, τα βουνά, ακόμα και την πολιτική ζωή μας. Δεν τους ενδιαφέρει η ποιότητα ζωής μας. Δεν τους ενδιαφέρει η περιβαλλοντική υποβάθμιση της Αττικής. Αδιαφορούν για τους περιβαλλοντικούς ρήπους και τα προβλήματα υγείας των πολιτών, κοφεύουν στις εκκλήσεις των φορέων, αγνοούν τις μελέτες του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου. Τα οικονομικά συμφέροντα που εξυπηρετούν είναι μεγάλα και διαχρονικά. Και εμείς τι κάνουμε? Θα μείνουμε στο ίδιο έργο θεατές? Έχουμε ήδη δει τι έγινε και στο Μουδί και στον Ελαιώνα, δύο πάρκα που έχουν ήδη χαθεί και τους ουσιαστικά έχουν δομηθεί. Θα θαυμαστούμε λοιπόν ξανά με τις χάρες και τα καθρεφτάκια, όπως πήγαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες που κατέρισαν τη χώρα για να γεμίσουν τσέπες κάποιων λίγων εταιρεών? Θα ξαναυποκύψουμε στις ειρήνες της τριβίσης ανάπτυξης και των ψεύτικων υποσχέσεων για θέσεις εργασίας και σοβαρές επενδύσεις? Οι θέσεις εργασίας τις οποίες επαγγέλλονται δεν προκύπτουν από καμιά οικονομοτεχνική μελέτη. Οι σοβαρές επενδύσεις είναι επενδύσεις όπου οι επίδοξοι επενδυτές θα πληρώσουν 70 με 80 ευρώ το στρέμ στο ελληνικό και μάλιστα σε 15 ετήσιες δόσεις. Πρόκειται για επενδύσεις για τις οποίες το δημόσιο, δηλαδή εμείς οι φορολογούμενοι πολίτες, θα πληρώσουμε τριπλάσιο και τετραπλάσιο κόστος από το τίμημα που θα πληρώσει ο επενδυτής για μετεγκατάσταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και για έργα υποδομής όπως η υποδηλοποίηση της λεωφόρου προστόλου. Επενδύσεις λεόνιες που δίνει δικαίωμα αποζημίωσης στον επενδυτή, ακόμα και όταν εφαρμόζονται απλά οι νόμιμες διαδικασίες. Οι οικολόγοι πράσινοι θα δίνουν από την αρχή στο πλευρό όσον αγωνίζουμε για τη δημιουργία του μετροπολιτικού πάρκου στο ελληνικό. Συμμετείχαμε ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις και δράσεις. Στηρίσαμε τις ενέργειες του Δήμου και την προσπάθειά τους να μην αρκεστούν σε καταγγελίες, αλλά να ζητήσουν εναλλακτική πρόταση. Συμφωνούμε με τη βιώσιμη πρόταση του Πολυτεχνείου. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να κάνουμε προτάσεις για ποιοτικό αστικό περιβάλλον, για πάρκα υψηλού πρασίνου, για προστασία και αναβάθμιση των δημόσιων χώρων και των κοινοφιλών υπηρεσιών, για ελεύθερες παραλίες, για μια οικονομία υγιή και αλληλέγγυα βασισμένη σε παραγωγικές δραστηριότητες, για βιώσιμη ανάπτυξη που δημιουργεί θέσεις εργασίας, χωρίς να καταστρέφει όμως το φυσικό και πολιτιστικό πλούτο. Γιατί χωρίς βιώσιμη ανάπτυξη δεν υπάρχει μέλλον. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι δημόσιοι χώροι ανήκουν σε όλους τους πολίτες. Δεν είναι ιδιωτική περιουσία του κράτους, όπως θέλουν να μας πείσουν. Δεν έχουν το δικαίωμα οι κυβερνήσεις να εκποιούν τους δημόσιους χώρους χωρίς διαβούλευση, χωρίς τη συνένεσή μας. Και όποτε προσπαθούν να το κάνουν, θα μας βρίσκουν απέναντί τους. Σας ευχαριστώ.
μας καλείται μετά από τη συζήτηση που είχε γίνει πάλι στους ίδιους χώρους τον Απρίλιο. Είναι ένα ζήτημα το οποίο γνωρίζετε ότι έχει συζητηθεί επανειλημμένα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και σε πολύ σύντομο χρονικό, γιατί μας δώσατε για ένα χρόνο, θα σας πω δύο κουβέντες. Το ελληνικό και το θαλάσσιο μέτωπο είναι ένας χώρος που συμφωνούμε όλοι και θέλω να το πω αυτό και να συγκαλώ και εγώ από τη μεριά μου την δραστηριότητα των δημάρχων και να θυμίσω ότι αυτή η σύμπραξη των 4 τότε δημάρχων και δήμων, τώρα που γίναν 3 μετά το Καλλικράτη, είναι από πολύ πριν φύγει το αεροδρόμιο του ελληνικού από τους χώρους εδώ, από τα τέλη της δεκαετίας του 90, με τον πατέρα Κοτζίδη, με τον τότε δήμαρχο τον Θόδωρο τον Σπονδυλίδη, τον Ευσταθιάδη κτλ. Υπήρχε δηλαδή, υπάρχει μια ιστορικότητα της δράσης αυτής και δεν μπορεί να παραδεχθεί από κανέναν. Βέβαια, όπως είπε και ο κ. Μπελαβίλας, από το 2007 που εμφανίστηκε η πρώτη πρόταση από το Υπουργείο, τότε αρχίσαν οι αντιδράσεις και οι αντιπροτάσεις των Δήμων. Δεν μπορεί λοιπόν αυτός ο χώρος, κατά την άποψή μας, να μείνει που έχει παραμείνει τόσα πολλά χρόνια εγκατελειμμένος και παραμελημένος. Διατηρούμε σαν περιφέρεια πολλές επιφυλάξεις με τη διαδικασία που έχει μέχρι τώρα ακολουθηθεί. Σας θυμίζω ότι ο Περιφερειάρχης ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικών ΑΕ, από βάση της Βουλής τότε, όπως ήταν και ο Δήμαρχος Παπαδήμου. Και αν και δεν συμφωνούσαμε σε πολλά σημεία, όμως η πρόταση Πελάλη, μπορώ να πω ότι σε πολλά σημεία είχαμε μια κοινή άποψη. Όταν παραιτήθηκε ο κύριος Πελάλης, γιατί φάνηκε προς τα που μπαίνει το ζήτημα όλο, παραιτήθηκε και ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κ. Γουρός. Η αντιμετώπιση του προβλήματος πρέπει να γίνει με πολλά κριτήρια. Είναι ένα πολύ σύνθετο ζήτημα, το οποίο δεν έχει όμοιό του, όχι μόνο στην επικράτειά μας, αλλά ούτε στην Ευρώπη, εγώ θεωρώ ούτε παγκοσμίως. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε λοιπόν όλοι το μέγεθος και την αξία του χώρου περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά, όχι μόνο για τις γύρω περιοχές, τους γύρω δήμους και την Αττική, αλλά για το σύνολο της χώρας. Η οποιαδήποτε παρέμβαση θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει, και αυτό είναι σταθερή άποψή μας εδώ για 3,5 χρόνια που είμαστε στη διοίκηση περιφέρειας, η οποιαδήποτε παρέμβαση θα πρέπει να γίνει μέσα και από τις απόψεις του Οργανισμού του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας. Και θα πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε επιμείνει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Υπάρχει απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ότι ο Οργανισμός της Αθήνας που τώρα καταργείται έπρεπε να περάσει στις αρμοδιότητες, όπως και ο αντίστοιχος της Θεσσαλονίκης, να περάσει στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας Αττικής. Γιατί με βάση τον Καλλικράτη, η Περιφέρεια Αττικής και ο Οργανισμός της Αθήνας σαν ένα όργανο είναι αυτοί που πρέπει να ελέγχουν και να μπορούν να είναι μέσα στα συζητήματα τα χωροταξικά. Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με τις μονομερείς ενέργειες που κάνει το ΤΑΙΠΕΔ, το σημειώνω αυτό, και βεβαίως είμαστε και πάρα πολύ επιφυλακτικοί και αρνητικοί στην τροπή που έχει πάρει το ζήτημα. Και θα σας θυμίσω και μια λεπτομέρεια, όπως ήμασταν αντίθετοι με την απομάκρυνση του κτέου της Περιφέρειας Αττικής που είναι μέσα στους χώρους εδώ του Ελληνικού. Συντασσόμαστε διαχρονικά στον αγώνα των Δήμων για την εξασφάλιση των κοινόχρησων και των κοινοφιλών χώρων και των χρήσεων και είμαστε υπέρ, μετά από πρόταση που κάναμε 3 Δήμοι, να χωροθεί χώρος για να γίνει η αποκεντρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων της περιοχής σε ένα χώρο εδώ μέσα στο Ελληνικό και νομίζω τις επόμενες μέρες θα υπάρχει μια συνάντηση των Δημάρχων με τον Περιφερειάρχη. Συνοψίζοντας, σας λέω ότι είναι ντροπή και απαράδεκτο ο χώρος του παλιού αεροδρομίου να μένει ανεκμετάλλευτος τόσο πολλά χρόνια. Είμαστε σαφώς υπέρ μιας αξιοποίησης του χώρου και της ανάδειξης του περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά. Σε καμία περίπτωση αυτό δεν σημαίνει ξεπούλημα του χώρου. Το όποιο οικονομικό αποτέλεσμα του όποιου διαγωνισμού θα πρέπει να αξιολογηθεί από φορείς, γιατί επαναλαμβάνω αυτό που είπα πριν,
Δεν υπάρχει αντίστοιχη εμπειρία και δεν μπορεί βεβαίως ένας διαγωνισμός ενός τέτοιου είδους να καταλέγει με έναν. Θα πρέπει να υπάρχουν τα συγκριτικά στοιχεία πολλών για να μπορεί να αποφασίσει όποιος φορέας, δημόσιος ή ιδιωτικός ή εξωτερικός, όπου θέλετε πείτε, να αξιολογήσει το πώς θα γίνει αυτό το μεγάλο σχέδιο. Σίγουρα θα πρέπει, θα χρειαστούν πολλά χρόνια για τη μεταβατική υλοποίηση του σχεδίου αυτού και σε αυτά τα χρόνια μέσα η τοπική αυτοδιοίκηση και πρώτου και δεύτερου βαθμού θα πρέπει να έχουν ρόλο και λόγο και μέσω του Οργανισμού της Αθήνας και στη συνεργασία με τον Οργανισμό της Αθήνας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλιστεί το δικαίωμα των κατοίκων για ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους χώρους και πρασίνου και της θάλασσας. Και τέλος διεκδικούμε, όπως σας είπα και πριν, να επιστραφούν οι χώροι του ΚΘΕΟΥ και να γίνει ο χώρος διαχείρισης απορριμμάτων των Δήμων. Με αυτά τα λίγα, σας ευχαριστώ. Μια μεγάλη όσον αφορά τις υποδομές ως αντιπεριφερειακής υποδομών. Είναι και ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο δεν έχει συζητηθεί. Εάν είναι να γίνουν όλες αυτές οι εγκαταστάσεις που προτείνονται, θα πρέπει να μας πούνε πού θα βρεθούν τα χρήματα και πώς θα γίνει η διαδικασία να μπουν αποθηκευτικά, όμβρια, ρεύμα, δίκτυα. Δεν είναι τόσο απλό. Γνωρίζετε ότι γίνεται τεράστιος αγώνας, το αναδεικνύουμε κάθε μέρα και υπάρχει και η αντίθετη άποψη που μας πολεμάει σαν διοίκηση σε αυτό. Τα αντιπλημμυρικά και τα ρέματα σε όλη την Αττική έχουν ένα κόστος πάνω από 2 με 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και προσπαθούμε να βρούμε μέσω των διαθέσιμων πιστώσεων του ΕΣΠΑ ή άλλων που θα έρθουν με το ΣΕΣ πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Λοιπόν, δεν μπορούμε λοιπόν να γεννούμε καινούργια προβλήματα ενώ δεν έχουμε λύσει τα προηγούμενα. Σας ευχαριστώ πολύ και σε όλους τους υποψήφιους που είναι εδώ, καλή τύχη στον αγώνα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι και από μένα. Έχω χρέος να μοιραστώ τη συγκίνηση που αισθάνομαι σήμερα εδώ, σε αυτό το κτίριο, που με πάει χρόνια πίσω, τότε που πολλοί και πολλές δίναμε έναν αγώνα με την αγωνία ότι μπορεί και να ιτηθούμε. Και σήμερα στέκομαι εδώ μπροστά σας, φορέας ενός αγώνα που δεν ιτήθηκε ακόμη. Και ξέρουμε ότι αυτόν τον αγώνα μπορούμε στο τέλος να τον καταστήσουμε νικηφόρο. Γιατί η ιστορία του ελληνικού δεν είναι τυχαία. Η ιστορία του ελληνικού είναι κορυφαία. Μακάρι, κύριε Αντιπεριφερειάρχε, να ήταν ζήτημα προβληματισμού ή διστακτικότητας ή περαιτέρω σκεπτικισμού από μέρους της απερχόμενης περιφερειακής διοίκησης το γεγονός ότι τόσα χρόνια μετά, που εμένα με γεμίσουν αισιοδοξία, πείσμα ότι το ελληνικό δεν θα ξεπουληθεί, που φτάσαμε σήμερα να συζητάμε με έναν διαγωνισμό και για έναν διαγωνισμό που ουσιαστικά είναι άγνωστος. Δεν ήταν ο σκεπτικισμός, δεν ήταν οι επιφυλάξεις, δεν ήταν, αν θέλετε, ο προβληματισμός για το πώς πρέπει να αξιοποιηθεί τούτος εδώ ευλογημένος τόπος, το μεγαλύτερο κατά τρεις πρωθυπουργούς της Ελλάδος πάνω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν μια συστηματική προσπάθεια απαξίωσης, ώστε να θεωρηθεί λογικό ότι πρέπει να πουληθεί. Απέναντι σε αυτή τη συστηματική προσπάθεια απαξίωσης, τρευλών διαδικασιών, υψώθηκε ένα κίνημα δημάρχων, φορέων, πολιτών, που είπαν ότι τούτο το πάρκο είναι δικό μας. Και έτσι σας λέω και σας καλώ να πάψετε να προβληματίζετε, αλλά να έρθετε από τη μεριά εκείνων που παλεύουμε χρόνια τώρα, για ένα μητροπολιτικό πάρκο δημόσιο. Λέω λοιπόν ότι όλα τούτα και όλες οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για μια δίθεν αξιοποίηση δεν ήταν, δεν έτυχαν, πέτυχαν, δεν ήταν τυχαίες. Ήταν σχεδόν εσκεμμένες, ένα κέντρημα από τη μεριά της διοίκησης και των κεντρικών κυβερνήσεων για να καταστήσουν το μητροπολιτικό πάρκο ένα πλεονέκτημα στα χέρια των δανειστών της. Ακούστηκαν πολλά, εξηγήθηκαν διαδικασίες από πολλούς εκπροσώπους και αυριανούς υποψηφίους για τη μεγάλη μάχη για την περιφέρεια Αττικής. Για εκείνον τον θεσμό που θα έπρεπε εδώ και χρόνια να βρίσκεται μαζί με εμάς τους υπόλοιπους για να προασπίσει το Μητροπολιτικό Πάρκο και δεν το έκανε. Προβληματιζόταν μάλλον για το ποια θα ήταν εκείνη η διαδικασία αξιοποίησης.
Λέω λοιπόν, και με αυτό επιτρέψτε μου να αφήσω το βήμα για τον επόμενο ή την επόμενη, ότι όλα δείχνουν ότι 26 Μαΐου το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού, οι αγώνες πολλών που δόθηκαν τα τελευταία χρόνια, θα νικήσουν. Γιατί η Περιφέρεια Αττικής δεν είναι διαχείριση. Γιατί η Περιφέρεια Αττικής δεν περιμένει να αφουγκραστεί και να προβληματιστεί με τις διαδικασίες. Η Περιφέρεια Αττικής θα μπορούσε να έχει τον πρώτο λόγο για να διασώσει από την περιπόλυτη αξιοποίηση του τα υπέρ και των δανειστών μας έναν ευλογημένο τόπο. Σας λέω ότι και ούτε την άνοιξη αυτό θα γίνει. Καλούς αγώνες. Αγαπητές όλες και όλοι, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση να παρευρεθούμε εδώ και να ξεκινήσουμε τις απόψεις μας. Και θέλω να ξεκινήσω τονίζοντας ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μία σύγκληση, με το πέρασμα των χρόνων υπάρχει μία σύγκληση απόψεων. Γιατί εγώ προέρχομαι από αυτόν τον χώρο που από την αρχή έλεγε ότι η άποψη να γίνει όλη η έκταση, τα 50.000 στρέμματα πάρκου είναι όχι μόνο γεωτεχνικά λάθος για μια περιοχή που βρίσκεται ανάμεσα στο βουνό και στη θάλασσα, αλλά είναι ανέφικτη και μη ρεαλιστική, όχι μόνο για λόγους συντήρησης, και σε αυτό νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι, αλλά και για λόγους ασφαλείας. Και το πιο απλό παράδειγμα είναι το παράδειγμα του πεδίου του Άρεως. Από εκεί και πέρα νομίζω όμως ότι όλοι συμφωνούμε ότι η σημαίνουσα χρήση του χώρου δεν μπορεί να είναι άλλη από τη δημιουργία ενός γεωπολιτικού πάρκου. Και επιτρέψτε μου να γίνω λίγο πιο αναλυτική. Το μεγαλύτερο είναι γεωπολιτικό πάρκο, το οποίο θα έχει γύρω στα 2.000 ή και παραπάνω, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι ένα κομμάτι που θα προκύψει μέσα από πολύ συγκεκριμένες μελέτες, υψηλού πρασίνου. Είναι όμως και ένας χώρος ο οποίος θα μπορεί να φέρει ανάπτυξη. Όμως η ανάπτυξη είναι κάτι το οποίο έχει πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο, τουλάχιστον για μας. Είναι μια ανάπτυξη η οποία θα φέρει εξωστρεφείς θέσεις εργασίας, οι οποίες θα έχουν χώρια προστιθέμενη αξία. Και εξωστρεφείς θέσεις εργασίας είναι αυτές που είναι ποιοτικές και αυτές που είναι βιώσιμες. Γιατί η διεθνής πρακτική έχει δείξει ότι καμία επένδυση δεν μπορεί να είναι βιώσιμη και πολιτική αν δεν στηρίζεται στο τρίπτυχο του εμπορίου, του τουρισμού και της ψυχαγωγίας. Όμως δεν μπορεί με τίποτα να είναι καζίνο, όπως υπάρχουν τέτοιες σκέψεις, και δεν μπορεί με τίποτα να είναι αντιπαραγωγικές. Και το καζίνο είναι κατεξοχήν μορφή αντιπαραγωγικής χρήσης. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να γίνει λόγος για καμία ανάπτυξη στο θαλάσσιο μέτωπο, όπως επίσης δεν μπορεί να γίνεται ποτέ λόγος, και αυτό το δείχνει η διεθνής ευρωπαϊκή πρακτική, για προσχώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Μελετώντας όλα τα σχέδια τα οποία κατά καιρούς έχουν εκπονηθεί και έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, δεν μπορώ να καταλάβω και θα ήθελα κάποιος να μου εξηγήσει ποιος ανθρώπινος μόνος με ποια στρατηγική και με ποιο σχέδιο διαχειρίστηκε τις υπάρχουσες κρίσεις. Για παράδειγμα, δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να εξυπηρετήσει η μεταφορά των 500 λεωφορείων στη Βάρη, που αυτή ακριβώς η μεταφορά θα έρθει να επιβαρύνει περιβαλλοντολογικά αλλά και οικονομικά το λεκανοπέδιο της Αττικής κατά 10%, το οποίο ήδη είναι επιβαρημένο. Όσον αφορά στις τελευταίες εξελίξεις, νομίζω ότι δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο καμιάς καλόπιστης κριτικής. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία άλλη λύση για αυτό που συνέβη, που είναι ο ορισμός της αδιαφάνειας και της κακοδιαχείρισης, πέρα από την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, όπως σύμφωνα με τα διεθνή ευρωπαϊκά αλλά και ελληνικά στάνταρτς, και με τους δεσμευτικούς όρους, τους οποίους ανέπτυξα παραπάνω, και να γίνει με όρους ενός πραγματικού διαγωνισμού. Γιατί αυτό που συνέβη δεν μπορεί να είναι ένας πραγματικός διαγωνισμός, και αυτό το δείχνει ότι η απόφαση
σοφία εφημερίδας της κυβέρνησης. Κλείνοντας λοιπόν, επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι δύο πρέπει να είναι τα βασικά στοιχεία. Το πρώτο, ποιος θα είναι ο φορέας διαχείρισης, και αυτός δεν μπορεί να είναι άλλος από την περιφέρεια και το σώμα τους Δήμους, και με ποια έννοια, ότι δεν μπορεί να αφαιθεί και να πάρθει από τα χέρια της κοινωνίας αυτό το φιλέτο των κοινωνιών, αυτός ο πραγματικός θησαυρός, ο οποίος θα πρέπει να είναι το εφαλτήριο της πραγματικής ανάπτυξης και αυτό της εντός εισαγωγικών ανάπτυξης για την εποχή η οποία θα έρθει μετά από την κρίση. Και κατά δεύτερο λόγο, και αυτό πρέπει να είναι η δεσμευτική όρη της επαναπροκήρυξης διαγωνισμού, ο σαφής ορισμός των χρήσεων γης. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε και τον Άγιο Δημήτριο. Θα είμαστε πολύ λακωνικοί. Ενώνουμε τη φωνή μας με τη φωνή των Δημοτικών Συμβουλίων των Τριών Δήμων. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου είναι πολύ κοντά. Οι συμπολίτες μου έχουν την ανάγκη μαζί με όλους τους πολίτες των Νοτίων Προαστίων να έχουν το Μητροπολιτικό Πάρκο που τους αξίζει και όχι μόνο για τα Νότια Προάστια αλλά και για όλη την Αττική. Είναι αδιαπραγμάτευτη η στήριξη στην προσπάθεια των τριών Δήμων να ισχυροποιήσουν τη θέση τους και εκείνο που χαιρετίζουμε πραγματικά είναι ότι η αυτοδιοίκηση έρχεται τεκμηριωμένα με μια πρόταση που είναι από το Πολυτεχνείο. Δεν ερχόμαστε να πούμε ένα όχι χωρίς να έχουμε πρόταση. Υπάρχει πρόταση, τη στηρίζουμε. Θεωρούμε ότι όλες αυτές οι κρίσεις που περιγράφηκαν και η βιωσιμότητα του πάρκου είναι δεδομένα και κυρίως αδιαπραγμάτευτα και να αναδείξουμε και το κοινωνικό χαρακτήρα του πάρκου με το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο που όλοι ξέρουμε αυτές τις μέρες που έχει κλείσει ο ΕΟΠΗ πόσο σπουδαίο ρόλο επιτελεί σε συνδυασμό με τα δημοτικά και κοινωνικά ιατρεία των γύρω Δήμων. Άρα δύναμη λοιπόν και προσπάθεια χωρίς καμία υποχώρηση. Πολύ σας ευχαριστούμε. Χαίρετε. Επειδή παρακολουθώ επί 3 σχεδόν δεκαετίες το θέμα του ελληνικού, αρχικά ως αρχαιολόγος του Υπουργείου Πολιτισμού και τώρα σαν μέλος του Σωματείου Νότιο Σήμα, και έχω υπόψη μου σχεδόν όλες τις προτάσεις, μελέτες, αξιοποίησης του ελληνικού, θεωρώ ότι κάθε νέα πρόταση ήταν χειρότερη από την προηγούμενη. Και δεν εστιάζω το ενδιαφέρον μου στις αρχαιότητες, επειδή όπως παρατηρείτε τις 2 τελευταίες δεκαετίες, τα αρχαία έχουν κάποια καλή μεταχείριση, καθώς όλοι επιθυμούν για λόγους αισθητικής να διαθέτουν στο ακίνητό τους κάποιο τμήμα αρχαιολογικού χώρου ή κάποιο μικρό ή μεγάλο μουσιακό χώρο. Τα αρχαία χρησιμοποιούνται καθώς προσθέτουν αξία στα ακίνητα. Στην περίπτωση του ελληνικού, έχει υπομονετικά δρομολογηθεί ένα σχέδιο βάσει του οποίου, αφού εγκαταλείφθηκαν οι χώροι του μετά το 2004 και παραδόθηκαν στις διαθέσεις κάθε τυχαίου ή μη καταστροφέα, επήλθε ο τέλειος ευτελισμός. Όπου υπήρξε καθημερινή ανθρώπινη παρουσία, όπως στις αποθήκες της ΚΣΤΑΦ Φορείας Προϊστορικών και Αρχαιολογικών και κλασικών αρχαιοτήτων στην περιοχή του Δυτικού Αεροδρομίου, η κατάσταση διασώθηκε. Ως συνέπεια της συγκεκριμένης αντιμετώπισης, είναι ο πλήρης ευτελισμός του ελληνικού γεγονός που χρησιμοποιείται για να πιστεί η κοινωνία ότι πρέπει να παραδοθεί σε όποιον επενδυτή, χωρίς όφελος πλέον για το δημόσιο συμφέρον. Και ενώ μιλούσαμε μέχρι το 2012 για Μητροπολιτικό Πάρκο, τώρα μιλάμε για Μητροπολιτικό Πόλο. Το αεροδρόμιο τελεί υπό ένα ορισμένο νομικό καθεστώς, έχει τεχνιέντος ή παρασύρει και τον Άγιο Κοσμά, που όμως είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, υπό διακριτή νομοθεσία. Πρόκειται για παράκτιο μέτωπο, δημόσιο δηλαδή και ελεύθερο χώρο, στον οποίο έγινε σημαντικές αρχαιότητες, χερσαίες και ενάλιες, άλλες κηρυγμένες, άλλες χωρίς κήρυξη και άλλες που ακόμα δεν έχουν έρθει στο φως. Παρ' όλα αυτά, τι ορίζει ο νόμος 4062 του 2012 για τον Άγιο Κοσμά και αναρωτιέμαι και ποια ανάπτυξη
ανάπτυξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς συζητούμε, τη στιγμή που ακόμα και σε αυτή τη δημόσια γη διανόμου προβλέπεται η κατά 40% κάλυψή της με κτίρια ύψους 16 μέτρων και με την κατασκευή ενός υψηλού κτιρίου ειδικής σχεδίασης. Ο νομοθέτης σαφώς γνώριζε ότι οι νέες κρίσεις όχι μόνο θα αλλοιώσουν αμετάκλητα τη φυσιογνωμία του θαλάσσιου μετόπου με δυσμενείς επιπτώσεις σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο, αλλά και ότι σε λίγα χρόνια ο Παρθενώνας θα αντικατασταθεί από το ειδική σχεδίαση κτίριο της παραλίας. Στο όνομα ποιου σκοπού και κέρδους θα γίνει αυτή η θυσία. Όταν επομένως χάνεται το φυσικό τοπίο που φιλοξενεί τις αρχαιότητες, δεν υπάρχει δυνατότητα σωστής ανάπτυξής τους. Συνακόλουθα και η ζωή των κατοίκων δεν αναβαθμίζεται σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Βεβαίως και είμαστε, είμαστε σύμφωνοι και πιστεύουμε ότι είναι ανάγκη να πραγματοποιηθούν έργα στο ελληνικό. Θα πρέπει καταρχήν να αποδοτηθούν, σύμφωνα με παλιές εγκρίσεις, τα τεράστια μπλε κτίρια. Να αναπλαστούν όσα από τα υφιστάμενα θεωρηθούν άξια λόγου, να οργανωθούν πόλη πολιτισμού, εκπαίδευσης, άθλησης, εστίασης και άλλα με τους απαραίτητους ανοιχτούς χώρους και να επιχειρηθεί η άκρα εκμετάλλευσή τους. Φέρνουμε σαν παράδειγμα τη Disneyland. Ίσως η μετατροπή κάποιων μεγαθυρίων σε ξενοδοχεία να είναι απαραίτητη. Η παράλληλη οργάνωση ενός μυθολογικού, για παράδειγμα, πάρκου και ενός μουσείου που θα στεγάσει το πλήθος των αρχαίων του παράκτηρου μετόπου σε συνδυασμό με αρχαιολογικές διαδρομές, πεζί ή με μικρά οχήματα που θα διέρχονται από τα ορατά αρχαία κατάλοιπα της περιοχής, θεωρώ ότι συνιστούν ένα σύνολο ενδεδειγμένης αξιοποίησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, χωρίς να αποκλείεται ο ανοιχτός ορίζοντας και το γαλάζιο της θάλασσας που επίσης έχουμε κληρονομήσει. Σας ευχαριστώ.